μια αλαζονική κυβέρνηση με δόση αυταρχισμού, όταν προεκλογικά. Αυτό πάλι το επιχείρημα το έχετε, αλλά. Επιτρέψτε μου μισή φράση. Επιτρέψτε μου μισή φράση. Κάθε φορά παίρνει και παραπάνω. Αυτό μεγαλώνει τη δικιά μας ευθύνη. Παρένθεση, αυτό μεγαλώνει τη δικιά μας ευθύνη. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα, όταν παραδείγματος χάρη ένα τέλεχος μιας δημοκρατίας. Θα σας διακόψω, το πρώτο συγκεντρωτικό αποτέλεσμα και πρέπει να το δούμε. Αν το έχουμε, είναι. Αλφα Αθήνας, Β Αθήνας, όχι. Έχουμε το πρώτο συγκεντρωτικό από επικράτεια. Αν μπορούμε λοιπόν και. Πού το βγάλετε το. Να το δούμε, γιατί. Να το δούμε. Ωραία, μόλις το έχουμε. Αθήνας, λοιπόν, περιφέρεια είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι, είναι τα πρώτα στοιχεία από περιφέρεια. Αυτό είναι της πρώτης Αθηνών με περίπου το 10%. Θα βοηθούσε επίσης εδώ αν είχαμε. Ενσωμάτωση. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι. Και το συγκριτικό με το Μάιο, για να δούμε πώς. Είναι πολύ μικρή ενσωμάτωση, Νίκο, για να μπορέσουμε να δούμε συγκριτικό αυτή την ώρα. Υπάρχει και το πρώτο επικρατείας, οπότε αν το έχουμε. Γι' αυτό που βλέπουμε είναι η Αλφα Αθήνας, την οποία δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τόσο μικρή ενσωμάτωση. Λοιπόν, μία φράση έλεγα και κλείνω. Δεν γίνεται όταν ρωτάς ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ότι παραδείγματος χάρη σε λίγα 24 ώρα χάσαμε τρεις συνανθρώπους μας γιατί δεν φτάσαν ποτέ ασθενοφόρα ή γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας ή το πόρισμα για τα Τέμπη λέει ότι δεν υπήρχε ούτε καν τοπική χάραξη. Η απάντηση να είναι πήραμε 40%. Αυτό παρόλα είναι αυτά, μια αυταρχή αντίληψη. Και τελευταία πιθανότατα φράση, το αποτέλεσμα που εισπράτεται απόψε να έχει να κάνει και με το πώς κάνατε αντιπολίτευση. Ξεκάθαρα. Όχι, επιτρέψτε μου μια φράση. Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν λέμε μόνο αυτό. Κριθήκατε όμως ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν χτίζεται μέσα σε 2 μήνες. Ναι. Προφανώς υπάρχουν αιτίες τετραετίας που φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αν μπορούσα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας πω ποιες είναι αυτές οι αιτίες, θα ήταν προκαταπαντής. Αυτό το οποίο εγώ κρατάω σήμερα και ειλικρινά το κρατάω είναι η φράση του κύριου Βορύδη, μου αρέσει πάρα πολύ η καθίδηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η φράση για μένα είναι μετάλλιο τιμής. Τη στιγμή που μπαίνουν 3 ακροδεξιά κόμματα, το βασικό για τον κύριο Βορύδη να είναι μου αρέσει πάρα πολύ η καθίδηση του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ποιος παραμένει ο στρατηγικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιον θα έχει την επόμενη μέρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι η υπόσχεση και το ευχαριστώ που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους. Να τελειώσω τη φράση μου. Συγγνώμη. Η υπόσχεση και το ευχαριστώ που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση μας κράτησαν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι η υπόσχεση. Αλλά θα είμαστε ο στρατηγικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο κατακαιρματισμός που υπάρχει στην αντιπολίτευση, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να μαζέψει τον κόσμο. Και είναι παντού. Φάνηκε αυτό. Αυτή η τεράστια αύξηση ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αν επιβεβαιωθεί αυτό το 42-43% για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή κάθε μήνα παίρνει και από 2 μονάδες παραπάνω. Έτσι. Δεν μπορεί για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φανερό ότι είμαστε στον ίδιο εκλογικό κύκλο. Ξεκάθαρα είμαστε στον ίδιο εκλογικό κύκλο και σε αυτό το εκλογικό κύκλο αυτός ο οποίος είχε το μεγαλύτερο μειονέκτημα σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φανερό. Γιατί? Γιατί όταν είσαι κόμμα εξουσίας και έχεις τόσο μεγάλη διαφορά. Είσαι κόμμα εξουσίας. Ναι, είσαι κόμμα εξουσίας. Σήμερα είσαι. Το επιβεβαίωσε ο κύριος Βορύδης. Αυτό το οποίο ενοχλεί τον κύριο Βορύδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με 17 ή 18% και μία ακόμα ήττα. Είναι κόμμα εξουσίας. Ναι, είναι ξεκάθαρα. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία έχει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα και μιλάει για την υγεία, για τους πληστηριασμούς, για την εργασία και αυτή είναι η μάχη που έχουμε γίνει. Ξέρετε, κύριε Λιόπουλο, να σας πω κάτι. Η έννοια της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέρχεται από την Αγγλία, όπου το σύστημα είναι δικοματικό. Εδώ καταργήθηκε ο δικοματισμός, πρέπει να το πω από τις 21 Μαΐου. Όχι, αυτή τη στιγμή τυπικά έχουμε σύστημα 1,5 κόμματος. 1,5 κόμματος. Αυτό δεν αναιρεί τη δυναμικότητα της κατάστασης. Να μην σας πω ενός και κάτι ψηλά. Έχουμε μήπως το 100% του exit poll, Στρατό. Έχουμε σύνταγμα. Ναι, το έχουμε. Ωραία, γιατί δεν το δείχνουμε, να το δείξουμε. Το σύστημα δεν είναι. Θα το δείξουμε όλοι μαζί στις 8 η ώρα. Ως πολιτική έννοια προέρχεται από το κοινό. Όχι, προέρχεται από το κοινοβούλιο. Αλλά είναι σωστή παρατήρηση του κοινοβουλίου. Το βρετανικό που έχει ένα δικοματισμό. Συγγνώμη. Ναι. Υπάρχει όμως σύνταγμα τώρα ακόμα. Συνάδελφοί σας. Λοιπόν, να αποδεσμεύσουμε αν μπορούμε τον κύριο Ηλιόπουλο, παρακαλώ.